Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Σε ένα σκεύος βάζουμε όλο το αλεύρι. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Τρίβουμε την κρύα μαργαρίνη και με τα χέρια μας δημιουργούμε ψίχουλα. Αναμειγνύουμε το κεφίρ με το αυγό Το βάζουμε στο αλεύρι Προσθέτουμε λίγο αλάτι Και δουλεύουμε να γίνει η ζύμη Την τυλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο. Όταν είναι έτοιμη θα έχει υφή πλαστελίνης. Σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια την ανοίγουμε σε φύλλο. Κόβουμε με ένα κουπάτ. Στο κέντρο τοποθετούμε φέτα που έχουμε αναμίξει με αυγό. Προαιρετικά χαράζουμε ένα φύλλο. Καλύπτουμε και πατάμε καλά να κολλήσει. Με τη βοήθεια ενός πιρουνιού περιμετρικά κάνουμε σχέδιο. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αλείφουμε με τον γκρόκο που έχουμε αναμίξει με σπορέλαιο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!